κομματική οργάνωση Αττικής, ΚΚΕ, τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, για άλλη μια χρονιά τιμάμαι τη μνήμη του Νίκου Ζαχαριάδη, που σήμερα συμπληρώνεται 46 χρόνια από το θάνατό του. Τιμάμαι τη μνήμη του αφοσιωμένου, ασυμβίβαστου, πρωτοπόρου και μαχητικού λαϊκού ηγέτη στην υπόθεση της εργατικής τάξης, στον προλεταριακό διεθνισμό, στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση. Γεννημένος στην Ανδριανούπολη το 1903, ατσαλώθηκε ως μέλος του Πολσεβίκικου Κομμουνιστικού Κόμματος, απέκτησε κομμουνιστική μόρφωση σε κομματική σχολή της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το 1923 έγινε μέλος και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Το 1924 ήρθε στην Ελλάδα. Δούλεψε στην ΟΚΝΕ Αθήνας και στη συνέχεια ως καθοδηγητικός τέλεχος στην ΟΚΝΕ Θεσσαλονίκης και στην κομματική οργάνωση. Το 1926 φυλακίστηκε στο Γετή Κολέ, από όπου απέδρασε. Το ίδιο διάστημα έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΚΝΕ και έπειτα ήρθε ως καθοδηγητής στην κομματική οργάνωση Πειραιά, ενώ το 1927 έγινε γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλίας. Το 1929 συνελήφθη, δραπέτευσε εκ νέου και φυγαδεύτηκε από το ΚΚΕ στη Σοβιετική Ένωση, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα το 1931 με απόφαση της ΚΑΠΑΔΕΛΤΑ. Αναδείχθηκε γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 1931 έως το 1935 και Γενικός Γραμματέας της έως το 1956. Έζησε κρατούμενος στα κάτεργα της 4ης Αυγούστου από το 1936 μέχρι το 1941, όταν η ελληνική κυβέρνηση τον παρέδωσε στους Γερμανούς κατακτητές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Γκεστάπο της Βιέννης και από εκεί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ντεχάου μέχρι το Μάιο του 1945. Πέρασε την 9χρονη δοκιμασία αλήγιστος. Ο Νίκος Ζαχαριάδης ηγήθηκε του κόμματος στις συνθήκες σκληρής ταξικής πάλης, διώξεων, εκτελέσεων, δράσης των κρατικών, εγχώριων και ξένων μυστικών υπηρεσιών κατά του ΚΚΕ, ακόμα και διάβρωση των κομματικών του οργανώσεων στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του ΚΚΕ στα χρόνια 1931-1936, ενώ πρωτοστάτησε στη δημιουργία και στην ηρωική πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 1946-1949, της κορυφαίας εκδήλωσης ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Στην προσφορά του Νίκου Ζαχαριάδη επίσης ανήκει η αταλάντευτη στάση του στη δημιουργία και ανάπτυξη των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στην Ελλάδα σε οποιασδήποτε συνθήκες, ο συνδυασμός της νόμιμης και παράνομης δουλειάς του κόμματος. Αυτή η προσήλωσή του δεν υποχώρησε παρά τα φοβερά μέτρα καταστολής του αστικού κράτους. Ήταν πράξεις άδικες η καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη από Γενικό Γραμματέα και το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στην 6η πλατιά Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 και 12 Μάρτη του 1956, που συγκάλεσε η Επιτροπή των 6 Κομμουνιστικών Κομμάτων και στη συνέχεια η διαγραφή του στην 7η πλατιά Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής το Φλεβάρι του 1957. Η κατηγορία εναντίον του για συνεργασία με τον εχθρό ήταν πράξη συκοφαντική, ενώ οι κατηγορίες για καλλιέργεια της προσωπολατρείας και για την εγκαθίδρυση στο ΚΚΕ ανώμαλου εσωκομματικού καθεστώτος αποτελούσαν προπέτασμα καπνού και πρόσχημα για να περάσει την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και του κόμματος η δεξιά οπορτουνιστική στροφή. Το ΚΚΕ επί της ουσίας εδώ και πολλά χρόνια είχε αποκαταστήσει τον Νίκο Ζαχαριάδη. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τον Ιούνιο του 2011 αποφάσισε και επίσημα την πλήρη αποκατάστασή του στο ΚΚΕ. Ακύρωσε όλες τις αποφάσεις της 6ης και 7ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του 1956 και 1957 σε βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς και τα πορίσματα της 7ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του 1964, που άφηνε ερωτηματικά για το πρόσωπό του ως ύποπτου εχθρικού και επικίνδυνου για το κόμμα και το λαϊκό κίνημα, αλλά και της 11ης Ολομέλειας του 1967, που ενώ είχε απαλείψει την κατηγορία του πράκτορα, άφηνε να αιωρείται η αποψία. Η απόφαση αποκατάστασής του, ως καρπό συλλογικής και μακρόχρονης ιστορικής έρευνας,
είναι απόλυτα δεμένη με την ιστορία του κόμματος, όπως απόλυτα δεμένη ήταν η ζωή του Ζαχαριάδη με το ΚΚΕ και το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα. Το ΚΚΕ δίνει συνέχεια στη μελέτη και συγγραφή της ιστορίας του, της ιστορίας του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, που φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση της ΚΑΔΕΛΤΑ. Η μελέτη της ιστορικής πείρας, μιας μεγάλης και ηρωικής πορείας του κόμματός μας, μας εξοπλίζει με γνώση, αποτελεί πηγή ωριμότητας, έμπνευσης και διδαγμάτων στην πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την προώθηση της κοινωνικής συμμαχίας. Μας εξοπλίζει με συμπεράσματα που δυναμώνουν ιδεολογικά και πολιτικά την πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τέτοια διδάγματα αντλούμε από την προσφορά του Νίκου Ζαχαριάδη, τέτοια διδάγματα προσφέρει η αποκατάστασή του. Με αυτή τη σεμνή τελετή, τιμάμε σήμερα τη μνήμη του.